Θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με δύο φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης και συγκεκριμένα με τον Φίλιππο Τζόρτζογλου και τον Γιώργο Χριστοδουλάκη. Να σας καλησπερίσω και τους δύο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μέλη της ομάδας TUC Eco Racing, σωστά? Πολύ σωστά. Είναι μια ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης που σχεδιάζει, κατασκευάζει αλλά και συμμετέχει σε αγώνες με πρωτότυπα ηλεκτρικά οχήματα με... καύσιμο το υδρογόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, ποιος θα μας βάλει στο κλίμα? Ο Φίλιππος. Θα σας βάλω εγώ. Ουσιαστικά είμαστε μια ομάδα η οποία, όπως πολύ σωστά είπατε, παράγει ηλεκτρικά οχήματα με την ιδιαιτερότητα να καίνε υδρογόνο. Ναι. Εισαγωγικά το καίνε. Θα σας πω μετά αν έχουμε χρόνο. Ναι, ναι, βέβαια. Υπάρχουμε από το 2007. Είναι μια ομάδα που είναι αποκλειστικά από εθελοντές, είτε φοιτητές είτε μεταπτυχιακούς, ακόμα και διδακτορικούς του Πολυτεχνείου Κρήτης. 2007, δηλαδή η κάθε ομάδα δίνει τη σκυτάλη σε επόμενους. Που σημαίνει ότι από το 2007 τα μέλη, οι εθελοντές και όσοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι δεκάδες, μην πω εκατοντάδες άτομα. Εκατοντάδες σύνολο μπορεί, ναι, μπορεί και παραπάνω από εκατοντάδες. Συνολικά εκατοντάδες. Ναι. Ανά περιόδου, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Η ομάδα αποτελείται κοντά στα 15, όχι στα κοντά, είναι από 14 άτομα μαζί με τους καθηγητές και τους εργαστηριακούς βοηθούς. Είναι 10 άτομα προπτυχιακοί φοιτητές. Ναι. Είναι ένας ακαδημαϊκός υπεύθυνος, ο Τσουρβελούδης ο Νικόλαος. Αποτελείται από τον Σάββατο Πιπερίδη, εργαστηριακούς. Δύο ακόμα επίκουρους που εντάχθηκαν φέτος. Και άλλον ένα εργαστηριακό, τον Πολυχρόνιο του Σπονδάκη. Μάλιστα, λοιπόν, άνω τελεία. Γιώργο, από την πρώτη στιγμή ο στόχος ήταν τα ηλεκτρικά οχήματα, το ηλεκτρικό όχημα. Ξεκίνησε η ομάδα, το πρώτο όχημα που φτιάχτηκε ήταν με βενζινοκινητήρα. Ναι. Γιατί πήγαμε σε ένα συγκεκριμένο τύπο διαγωνισμού, αλλά από το 2008 το δεύτερο όχημα που φτιάχτηκε στην ομάδα χρησιμοποιεί υδρογόνο. Δηλαδή είναι ηλεκτρικό κινητήρα και παράγει την ενέργεια που καταναλώνει με υδρογόνο. Δεν έχει μπαταρίες δηλαδή το μάξιμο. Μάλιστα. Οπότε ο βασικός στόχος ήταν ότι υπάρχει και ένας εναλλακτικός τρόπος να δούμε τη μετακίνηση. Ναι, είναι το μέλλον, ένα από το μέλλον της αυτοκίνησης, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή η ομάδα αυτή τη στιγμή εξελίσσει μια τεχνολογία η οποία δεν υπάρχει ακόμα σε μεγάλους αριθμούς, ας πούμε, αυτοκίνητο στον δρόμο. Εξελίσσει μια τεχνολογία. Ξεκινήσατε λοιπόν με ένα αλφα σχεδιασμό και τον έχετε εξελίξει, σωστά, Φίλιππε, και έχετε φτάσει. Έχουμε φτάσει να είμαστε από τις ομάδες στην Ευρώπη με τα περισσότερα βραβεία στο διαγωνισμό ασφαλείας. Εκεί θα πήγαινα, διότι μιλάμε για ένα σχεδιασμό, αλλά οι διακρίσεις και οι διεθνείς διακρίσεις είναι δεκάδες. Ναι, όχι δεκάδες, λίγο λιγότερες από 10. Εντάξει, κοντεύουμε να το ξεπεράσουμε. Που λέτε, ναι, είμαστε στην Ευρώπη από τις ομάδες με τα περισσότερα βραβεία στο διαγωνισμό ασφαλείας. Έχουμε 4 βραβεία στο διαγωνισμό ασφαλείας. Και αυτό αποτυπώνεται κιόλας στην απορρόφηση που υπάρχουν οι εταιρείες με τα μεγαλύτερα στάνταρ ασφαλείας στην αυτοκινητοβιομηχανία. Απορροφούν πάρα πολλές φορές ανατακτονικά χρονικά διαστήματα μέλη της ομάδας. Ναι. Πέρα από αυτά τα 4 βραβεία ασφαλείας που έχουμε, έχουμε ένα βραβείο ασφαλείας στο διαγωνισμό ενέργειας και ένα άλλο στο βραβείο κοινού. Αλλά ουσιαστικότερα θεωρώ ότι τα 4 βραβεία ασφαλείας και οι 4 θέσεις στο διαγωνισμό κατανάλωσης είναι αυτά που μπορώ να πω ότι μας ξεχωρίζουν. Από όλη την Ευρώπη, από πανεπιστήμια από όλη την Ευρώπη, βγαίνουμε τέταρτη στην κατανάλωση. Έχουμε βγει αρκετές φορές τέταρτη στην κατανάλωση και έχουμε και τα 4 βραβεία ασφαλείας. Γιώργο, αυτά τα βραβεία είναι και αυτά που δίνουν όθηση βέβαια στο να συνεχιστεί η προσπάθεια. Mm-hmm. Καλή είναι η έμπνευση, καλή η προσπάθεια, καλή η ομαδικότητα, αλλά χρειάζεται έτσι και μια γενικότερη όθηση από διεθνείς οργανισμούς προκειμένου να σου πούν ένα πολύ μεγάλο μπράβο και να συνεχίσετε. Πώς νιώθετε γενικά? Είμαστε πολύ περήφανοι για τη δουλειά που κάνουμε, δεδομένου ότι είμαστε μια από τις μικρότερες ομάδες στην Ευρώπη. Λόγω του είμαστε ένα μικρό ίδρυμα, είμαστε όλοι εθελοντές, δεν υπάρχουν μεταπτυχιακοί διδακτορικοί φοιτητές που να βοηθάνε σε επίπεδα που κάνουν, ας πούμε, σε άλλα πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Επομένως, το ότι έχουμε πετύχει αυτά που έχουμε πετύχει με τους πόρους που μας δίνονται, είναι πραγματικά μας κάνει να θέλουμε να πιέσουμε για ακόμα περισσότερα. Μάλιστα. Οι δραστηριότητες της ομάδος υποστηρίζονται. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πολλά παρακλάδια, έτσι δεν είναι? Έχει όντως πολλά παρακλάδια. Υπάρχουν ακόμα 2 projects στην ομάδα. Το ένα είναι μια τρίτροχη μοτοσικλέτα.
η οποία είναι σε εξέλιξη το project και είναι ακόμα ένα project, ένα αυτοκίνητο αυτόνομης πλοήγησης, στο οποίο project ουσιαστικά φέτος καταφέραμε και βγήκαμε στον αντίστοιχο διαγωνισμό της Shell, έκτη στον κόσμο. Η έκτη ομάδα στον κόσμο. Ναι, δηλαδή να σας πω να καταλάβετε, είχαμε από κάτω μας πανεπιστήμια όπως το Cornell της Αμερικής, και άλλα πολλά πανεπιστήμια, δηλαδή, που έχουν τεράστια απήχηση ανά τον πλανήτη. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι και πρόσφατα, στο EcoFest 2021... Αυτό ουσιαστικά ήταν μια έκθεση, δεν ήταν διαγωνισμός ακριβώς. Ήταν μια έκθεση που ήμασταν σε όλη την έκθεση. Στην έκθεση υπήρχαν τεράστιες εταιρείες της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ήταν μια έκθεση στην οποία ήμασταν το μοναδικό όχημα το οποίο ήταν υδρογονοκίνητο, αυτό ήταν που μας ξεχώρισε ουσιαστικά στην έκθεση, και βρεθήκαμε ανάμεσα από εταιρείες κολοσσούς, που ας πούμε υπήρχαν εταιρείες, δεν θέλω να πω, που δείχνανε αμάξια, και ήμασταν εμείς από ένα πολυτεχνείο φοιτητές που δείχναμε να κατασκευάζουμε όχι μονακή υδρογόνο. Ναι. Ναι, θεωρώ ότι αυτή η έκθεση, η οποία έγινε για δεύτερη χρονιά, νομίζω ότι ήμασταν η σπίθα της έκθεσης, η οποία δείχνει το μέλλον προς το υδρογόνο, το EcoFest 2022. Και βέβαια υπήρξαν και εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, η αλήθεια είναι. Υπουργοί, όπως ο κύριος Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο κύριος Κεφαλογιάννης, είχε έρθει ο κύριος Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Πατούλης. Ναι. Πολλοί διάφοροι είχαν έρθει, και πέρυσι που είχε γίνει η εκδήλωση είχαν έρθει. Γιατί ουσιαστικά είμαστε σε μία περίοδο που η ενέργεια απασχολεί πολύ, και βλέπουμε ότι υπάρχει, δηλαδή τους απασχολεί και τους ανωτέρους, δηλαδή και στην κυβέρνηση τους νοιάζει. Βλέπουμε ότι πέρυσι είχαν έρθει αντίστοιχα ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Μπακογιάννης, αλλά δεν θέλω να μείνω μόνο στο ότι έρχονται επίσημοι. Είναι ότι ουσιαστικά αυτό που κάνουμε στο Πολυτεχνείο Κρήτης, που είμαστε μόνοι στην Ελλάδα που μπαίνουμε σε μια διαδικασία να παράγουμε όχημα που χρησιμοποιεί για καύσιμο το υδρογόνο, είναι κάτι πολύ πρωτοποριακό που δείχνει το δρόμο ουσιαστικά για μια περισσότερο βιώσιμη ανάπτυξη, αειοφόρο, χωρίς ρήπους, χωρίς διοξίδιο του άνθρακα για κατάλοιπο. Ξέρεις Γιώργο, να περάσουμε στον Γιώργο, να τον ρωτήσω ότι υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία και από τη νέα γενιά, ο δρόμος ανοίγεται από τη νέα γενιά, ωστόσο ξέρεις ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται κεντρικά. Είναι πολιτικές οι αποφάσεις. Έρχεσαι σε επαφή και μέσα από τα φεστιβάλ και μέσα από τις διοργανώσεις, έτσι που λαμβάνετε μέρος με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, έχουν τη διάθεση να γίνει αυτή η στροφή προς την εναλλακτική μετακίνηση? Έχουν τη διάθεση διότι είναι μονόδρομος. Δεν γίνεται να αγνοούμε δηλαδή την εξέλιξη της αυτοκίνησης, την εξέλιξη στην παραγωγή ενέργειας, το καύσιμο, το υδρογόνο σαν καύσιμο γενικότερα, το πόσο δημοκρατικό είναι, ότι κάθε χώρα μπορεί να το παράξει ανεξάρτητα, δηλαδή με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι μονόδρομος, επομένως είναι απαραίτητο και φαίνεται, τουλάχιστον έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, να υπάρχει μια κίνηση, να υπάρχει ένα ενδιαφέρον, άνθρωποι να έρχονται και να μας μιλάνε, να συζητάμε γι' αυτό, να έχουν απορίες στο πώς φτιάχνουμε, πώς εξελίσσουμε. Δεδομένου ότι ήμασταν οι πρώτοι και ως τώρα η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που ασχολείται με αυτό το πράγμα. Μάλιστα, τα επόμενα βήματα, Φίλιππε, ποια είναι? Η στόχη μας, καταρχάς να αναφέρω τώρα που μου δώσατε την πάσα, ότι η ομάδα είναι σε μια διαδικασία δημιουργίας ενός νέου οχήματος, το όχημα IR2021, που κατασκευάζεται υπό τις αντίξωες συνθήκες του κορονοϊού. Δηλαδή, αυτό η πανδημία μας επηρέασε πάρα πολύ, αυτό θέλω να πω. Ναι, είναι ένα όχημα πολύ ανθεκτικότερο από τα προηγούμενα. Έχουμε καινούργια κυψέλη υδρογόνου, είναι ένα χαρακτηριστικό, ουσιαστικά, αντίστοιχος κινητήρας. Η κυψέλη υδρογόνου είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο απορροφάει οξυγόνο προκειμένου να γίνει μια χημική αντίδραση με το υδρογόνο, τέλος πάντων να μην πω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Φτιάχνουμε ένα νέο όχημα, εν κατακλείδη, το οποίο έχουμε σκοπό μετά από 2 χρόνια να τρέξει στο διαγωνισμό του Σέλεκο Μάραθον το 2022, γιατί 2 χρόνια
λόγω της πανδημίας δεν είχαμε την ευκαιρία να τρέξουμε. Το όραμά μας είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, μηδενική ρήπη και να μπούμε σε μια διαδικασία να προσεγγίσουμε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης όσον αφορά την καύση. Γιατί κακά τα ψέματα ζούμε σε μια κοινωνία που το αντίκτυπο των ορυκτών καυσίμων σηματοδοτεί πολλά, έχει πολλά κακά κατάλοιπα στην καθημερινή μας ζωή. Μάλιστα. Γιώργο, η εξέλιξη, πολλά βήματα τα οποία έχετε κάνει από το 2007 μέχρι και σήμερα, για το κάθε βήμα πόσο χρονικά σας παίρνει? Εξαρτάται για να πούμε ότι ετοιμάζουμε το επόμενο βήμα, όπως τώρα το νέο όχημα έτσι που ετοιμάζεται. Εξαρτάται το μέγεθος του άλματος που θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, κάποιες φορές είναι απλά μια εξέλιξη του υπάρχουν οχήματος, αλλάζουμε κάποια κομμάτια, επανασχεδιάζουμε κάποια άλλα, είναι μια απλή βελτίωση, α το πούμε έτσι. Αλλά κάθε μερικά χρόνια, μια πενταετία κατά περίπου, γίνεται ένα μεγάλο άλμα. Γίνεται μια πλήρη αλλαγή, ουσιαστικά να εξυγχρονιστεί τελείως η ομάδα. Ναι. Το 2020 ξεκίνησε το 19, αλλά το 2020 λόγω του κορονοϊού μας δόθηκε ευκαιρία ουσιαστικά να αλλάξουμε όλα τα συστήματα, να φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο από την αρχή και αυτό μας έχει πάρει 2 χρόνια τώρα, διότι δεν υπάρχει τίποτα κοινό πλέον. Είναι όλα καινούργια πάνω στο αμάξι, το οποίο προφανώς θέλει πολύ, πολύ περισσότερο χρόνο από το να απλά να εξελίξεις ένα κομμάτι, να βελτιώσεις μια ανάρτηση στο αμάξι ή να φτιάξεις. Είναι εξ ολοκλήρου να κάνεις κάτι καινούριο, θέλει πολύ περισσότερο χρόνο. Μάλιστα. Εθελοντές υπάρχουν, δηλαδή παιδιά, ομάδα, φοιτητές οι οποίοι θα είναι η επόμενη γενιά από εσάς? Υπάρχει ενδιαφέρον? Υπάρχει πολύ ωραία. Υπάρχει αυτό το άγχος ότι κάνουμε κάτι να συνεχιστεί? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πολύ όρεξη και για τα ελληνικά δεδομένα, αν κάποιος έρθει στα εργαστήριά μας και δει τι γίνεται, θα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Δηλαδή, να σας λέω τώρα, εργασία καθημερινά 12-ωρη εθελοντική. Ναι, είναι το παιδί, ξέρω εγώ, να ξυπνάει ο κάθε εθελοντής 9 ή 10 ώρα το πρωί και να γυρίζει το βράδυ σπίτι του μπορεί και στις 10, προκειμένου να... Το όνειρό μας είναι να βγει το αμάξι. Δηλαδή δεν είμαστε σε φάση, δηλαδή ούτε λεφτά σκεφτόμαστε, ούτε αναγνώριση. Υπάρχει, εννοείται ενδιαφέρον. Δηλαδή στα παιδιά του Πολυτεχνείου το βλέπουμε. Το θαυμασμό, δηλαδή όχι μόνο στα παιδιά του Πολυτεχνείου, γενικότερα στην κοινότητα των Χανίων. Υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός προς εμάς και πολύ όρεξη, να απαντάω σε αυτό που με ρωτήσατε, από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να δουλεύουν, έχουν να βγάλουν και μια σχολή πενταετής και έχουν το μεράκι, την όρεξη να μπουν στη δικασία να πούμε πάμε και σε αυτό, γουστάρουμε. Και τώρα δεν μπορώ να με ρωτήσω το Γιώργο αν υπάρχουν και στιγμές απογοήτευσης. Όταν τρέχει μια ομάδα σε έναν διαγωνισμό, πάντα υπάρχουν και στιγμές απογοήτευσης. Πάντα υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο μπορεί τελικά να μην δουλεύει. Πάντα υπάρχει αποτυχία και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά ο σκοπός είναι να χρησιμοποιήσουμε την αποτυχία ή την ανεπιτυχία ώστε να εξελίξουμε, δηλαδή να αλλάξουμε λίγο κάποια πράγματα που μας οδήγησαν σε αυτό. Δηλαδή, τι μας έκανε να μην χτυπήσουμε το στόχο μας, να μην πετύχουμε αυτό που θέλαμε. Ας το αλλάξουμε, ας κάνουμε μια αλλαγή. Φίλιππε, γυναικεία συμμετοχή υπάρχει στην ομάδα? Ξέρεις, μιλάμε για αυτοκίνητα, μιλάμε για κίνηση, για ενέργεια. Και τώρα που μιλάμε, υπάρχει γυναικεία σύνδρομη. Και παλαιότερα υπήρχε. Η αλήθεια είναι ότι παρατηρείται το φαινόμενο ότι είναι αναλογικά μικρότερο το ποσοστό των γυναικών. Αλλά υπάρχει ενδιαφέρον. Όχι μόνο. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην ομάδα, ο μηχανολογικός τομέας είναι αυτός που λιγότερο μπαίνουν οι γυναίκες. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει το ενδιαφέρον, δηλαδή στην πολυεθνική κοινότητα. Έχω συναντήσει πολλές κοπέλες να μου πούνε, ξέρω εγώ, με ενδιαφέρει και κάνουν αιτήσεις και έχουν μπει στην ομάδα ανά το παρελθόν, στο μηχανουργείο μέσα, στους τόρνους, στις φρέζες, οι κοπέλες. Μάλιστα. Η δράση αυτή, Γιώργο, και η πρωτοβουλία και όλα όσα έχετε πετύχει μέχρι και σήμερα εντάσσονται στο γενικότερο κλίμα εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων. Δηλαδή, στο ότι δεν μπαίνουμε σε ένα καλούπι, κοιτάμε μπροστά μόνο στο εσωτερικό και τι γίνεται μέσα στο ίδρυμά μας, αλλά πρέπει να βγουν και προς τα έξω. Είναι η ενσάρκωση αυτή της έννοιας, το πούμε έτσι. Είναι η μόνη ή από τις λίγες ουσιαστικά διόδους που έχουν οι φοιτητές να δούνε τι γίνεται στην αγορά πραγματικά. Δηλαδή να επικοινωνήσουν, στέλνουμε email σε εταιρείες που είναι στον Καναδά, που είναι στην Γαλλία, που είναι στην Αγγλία, στη Γερμανία.
μιλάμε με ανθρώπους στις εκθέσεις. Είναι ο μόνος τρόπος ένας φοιτητής, ένας από τους λίγους τρόπους που έχει το Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο, να δει ο φοιτητής λίγο απ' έξω. Πώς χρησιμοποιώ τη γνώση από τα μαθήματά μου και την κάνω κάτι πρακτικό, κάτι άμεσο, κάτι το οποίο εφαρμόζεται και μπορεί να κυκλοφορήσει και να το δω στον δρόμο να κινείται, ας πούμε. Είσαι αισιόδοξος, Φίλιππε, για το επόμενο διάστημα? Νομίζω ότι στη φάση που βρισκόμαστε είναι η μόνη λύση να είμαστε αισιόδοξοι. Αισιόδοξο όσον αφορά, το λέω καθαρά από άποψη κορονοϊού. Δηλαδή, το μόνο πρόβλημα τα δύο τελευταία χρόνια, ο μόνος παράγοντας που μας δημιούργησε πρόβλημα ήταν ο κορονοϊός. Δηλαδή, είχαμε καραντίνα, δεν μπορούσαμε να ανεβούμε στα εργαστήρια, δεν μπορούσαμε να ειδωθούμε. Οπότε, αλίμονο να μην είμαι αισιόδοξος τώρα που ανοίγουν τα πράγματα, που βλέπω να ανοίγουν. Ναι. Ελλάδα ολοκλήρωσε, βέβαια. Και πιστεύω ότι η ομάδα μας μετά από αυτή τη δίχρονη παύση από το διαγωνισμό θα καταφέρει να ξεφύγει από την τέταρτη θέση στο διαγωνισμό κατανάλωσης και να, ίσως και να πάμε και πιο μπροστά. Δηλαδή αυτό είναι το μεγάλο μας, ο μεγάλος μας στόχος. Γιώργο, η Ελλάδα μπορεί να υποστηρίξει αυτές τις τεχνολογίες? Ναι. Ξεκινάμε σιγά σιγά και έχει φτιαχτεί το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής υδρογόνων αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με το Δημόκρητο στην Αθήνα. Και έχουμε έρθει σε επαφή ήρθαμε σε επαφή, μιλούσαμε κατά τη διάρκεια του EcoFest. Έχουμε δει ότι σιγά σιγά, επειδή είναι τόσο εύκολο για το ελληνικό κλίμα να παράξουμε υδρογόνο, δεδομένου ότι το χρειάζεται απλά νερό και ηλεκτρισμό που ανανεώσουμε πηγές ενέργειας, υπάρχει μια τάση, ας πούμε, στο να το δοκιμάσουμε. Είναι ακόμα μια τεχνολογία που εξέλιξε προφανώς, αλλά μέχρι τώρα έχουμε δει πολλά θετικά στοιχεία, ας πούμε, από ανθρώπους που ενδιαφέρονται και ρωτάνε και ψάχνονται για αυτό το πράγμα. Brain drain, γνωρίζεις τον όρο. Ναι. Η νέα γενιά πρέπει να παραμείνει στην Ελλάδα. Εγώ ρωτώ τώρα δύο παιδιά που είναι μέλη μιας ομάδας που κοιτούν μπροστά έξω, έχουν σπάσει τα όρια του ακαδημαϊκού ιδρύματος στο οποίο φοιτούν και συμμετέχουν στην όλη διαδικασία. Είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση αυτή. Εγώ θα πω την απάντηση να προσπαθήσουν να μείνουν και αν δεν μπορούν να φύγουν, αλλά να προσπαθήσουν να μείνουν. Δηλαδή δεν μου αρέσει να υιοθετώ, γιατί αυτό που είπατε με το brain drain, υπάρχουν πολλά παιδιά, επειδή έχει υιοθετεί αυτή η αντίληψη στους φοιτητές και στα παιδιά πανελίκιο, εγώ θα φύγω έξω. Πολλοί δεν κάθονται καν, φεύγουν αμέσως έξω και πολλές φορές δεν είναι, γιατί, τι θέλω να πω, ότι υπάρχουν παιδιά που ίσως θέλουν να, όχι να αποφύγουν το στρες των πανελληνίων, βλέπουν ως μια διέξοδο για αυτό το στερεότυπο του άγχους που έχει δημιουργηθεί με τις πανελληνίες. Υπάρχουν και πολλά παιδιά που λένε, τι θα κάτσω κάνω στα ελληνικά ιδρύματα. Πάω έξω, που είναι σοβαρά. Αυτό που είπα, το τελευταίο δεν ισχύει. Δεν ισχύει και είμαστε μια απόδειξη και δεν είμαστε μόνο εμείς απόδειξη. Είναι και άλλα πολυτεχνία στην Ελλάδα απόδειξη ότι υπάρχει γνώση, υπάρχει διάθεση από τα ακαδημαϊκά στελέχη για περαιτέρω εξειδίκευση στο τομέα που θα επιλέξει ο καθένας και καλή εξειδίκευση ανταγωνιστική. Θα ζήλευες κάτι με ανθρώπους, με νέους ίδιας ηλικίας, έχεις έρθει σε επαφή, σωστά, πάνω και στο αντικείμενό σου, θα ζήλευες κάτι σε τεχνογνωσία, σε εξοπλισμό, σε χρηματοδότηση ίσως? Κοίταξε να δεις. Να δείτε, συγγνώμη. Να δεις τον ελληνικό, τον ξεκίνησα εγώ, πρέπει να τον συνηθίσετε και συνεχίσετε. Αν πω ότι δεν ζηλεύω, ας πούμε, τον Delft που είναι στην Ολλανδία, θα πω ψέματα. Ναι. Προσαρμοζόμαστε όμως. Προσαρμοζόμαστε. Και με όπλα ό,τι έχουμε, που εντάξει δεν είναι πολλά αλλά δεν είναι και λίγα, με όπλα ό,τι έχουμε πορευόμαστε, περισσότερο όμως θεωρώ ότι δεν είναι και η εγκατάσταση ένας παράγοντας, οι εγκαταστάσεις, η τεχνογνωσία, αλλά θεωρώ ότι το μεράκι μαζί με την όρεξη μπορούν να καλύψουν σε ένα βαθμό, σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί όταν βγαίνουμε πρώτοι στην ασφάλεια στην Ευρώπη, τέταρτη στο διαγωνισμό κατανάλωσης, κάτω από πανεπιστήμια που αν πάτε να τα δείτε, θα δείτε εκεί έχουν καλύτερες αντικαταστάσεις, πολλοί από εμάς. Έχουν ξεφύγει. Ναι, γίνεται αντιληπτό ότι το μεράκι και η όρεξη μπορεί μέχρι ένα μεγάλο βαθμό να καλύψει την εγκατάσταση, την καινούρια τεχνολογία που εμείς μπορούμε να έχουμε, ξέρω εγώ, από μια τρομερή φρέζα CNC, μια από τις καλύτερες στον κόσμο,
Λοιπόν, καλές οι τεχνολογίες, καλές οι διακρίσεις, καλά τα όνειρα τα οποία έχετε για το επόμενο χρονικό διάστημα και οι στόχοι που έχετε θέσει βέβαια. Το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από την επιτυχία σας και μέσα από τη διαδικασία που έχετε μπει. Ένα μήνυμα το οποίο θα πρέπει να γίνει κατανοητό και στη νέα γενιά. Μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή τηλεθεατές, πάνω κάτω στην ίδια ηλικία με εσάς. Ένα μήνυμα, μία συμβουλή. Ξεκινήσουμε με τον Γιώργο. Δεν πρέπει να τα παρατάμε στην πρώτη αναποδιά, στο πρώτο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί. Γιατί πάντα δημιουργούνται και πάντα πρέπει να τα λύνουμε. Μάλιστα. Φίλιππε. Να πω αισιοδοξία και το σημαντικότερο που είναι προσωπική εμπειρία δικιά μου, ναι, είναι όταν έρθει η αποτυχία να είναι κίνητρο να σηκωθείς, δηλαδή να μην σε βάζει από κάτω. Γιατί αυτό που βλέπω εγώ στο Πολυτεχνείο είναι πολλά παιδιά, ξέρω εγώ, που μπορεί να μην τα καταφέρουν τα πρώτα χρόνια. Αλλάζουν σχολή, δεν φεύγουν, αλλάζουν σχολή. Θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να δουλέψει μέσα του στην αποτυχία, να βρίσκει κίνητρο για να συνεχίσει, για να πεισμώσει. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να κάνουμε και ένα ρεπορτάζ στο εργαστήριό σας. Να έρθετε. Μου είπατε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και εκεί θα τα δούμε όλα. Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ, συγχαρητήρια. Πίσω βέβαια από εσάς βρίσκονται εκπαιδευτικοί, ακαδημαϊκοί, οι οικογένειές σας που δίνουν όθηση στην όλη διαδικασία. Η δύναμη, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς. Εννοείται.